Σχεδόν δύο χρόνια μετά από τον θάνατο του Δημήτρη Χριστόφια, η ηγεσία και τα μέλη του ΑΚΕΛ καθώς και η οικογένειά του τίμησαν την μνήμη του ηγέτη της αριστεράς στο ψεσινό ετήσιο πολιτικό του μνημόσυνο. Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την Κύπρο ολόκληρη, τον κυπριακό λαό ολόκληρο. Κατάφερε ο ίδιος να παραμείνει άνθρωπος παρόλη τη συχνά απάνθρωπη επίθεση που δέχτηκε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ εξήρε το έργο του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για ένα ηγέτη οραματιστή που αγαπούσε βαθιά τον πολιτισμό, τον άνθρωπο και την αλήθεια. Ήταν ακλόνητη η πεποίθηση του Δημήτρη ότι μόνο όταν γνωρίζουμε, όταν αποδεχτούμε την αλήθεια και όσα έγιναν σε αυτόν τον τόπο, θα βρούμε τον τρόπο να κλείσουμε τις πληγές και να προχωρήσουμε μπροστά. Πιο επιπληκτικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο. Στο πολιτικό μνημόσυνο παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τραγούδια και απαγγελίες ποιημάτων σε στίχους Θεοδόση Πιερίδη. Στην εκδήλωση παρόντες ήταν η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια του Δημήτρη Χριστόφια, μέλη της ηγεσίας και του κόμματος του ΑΚΕΛ, πρέσβης διαφόρων χωρών στην Κύπρο καθώς και Τουρκοκύπροι που ήθελαν με την παρουσία τους να αποτίσουν φόρο τιμής στον αείμνηστο ηγέτη της αριστεράς.